ο νόμος για τη ρύθμιση φυλών και τη δεύτερη ευκαιρία που ενεργοποιήθηκε χτες προβλέπει τη δυνατότητα σε όλους, δηλαδή νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν χρέη άνω των 10.000 ευρώ να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Είτε αυτά τα χρέη είναι προς το δημόσιο, οπότε η ρύθμιση είναι σε έως 240 δόσεις, άρα να ξοφλήσουν σε 20 χρόνια, ενώ αν χρωστούν προς τράπεζες και funds, η ρύθμιση είναι σε 420 δόσεις, δηλαδή η δυνατότητα να ξοφλήσουν σε 35 χρόνια. Τώρα, αν κάποιος δεν ακολουθήσει αυτή τη ρύθμιση, για τους οποιοδήποτε λόγους, ή την ακολουθήσει αλλά δεν την τηρήσει, τότε ουσιαστικά σημαίνει πως το χρέος είναι μη βιώσιμο. Υπάρχει δηλαδή μια παντελή οικονομική αδυναμία, αφού δεν μπορεί να το εξοφλήσει ούτε σε τόσο μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής όμοιό του που δεν έχουμε ξαναδεί μέχρι σήμερα, και σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά έχει πτωχεύσει. Άρα οι πιστωτές θα κινηθούν εναντίον του με κατασχέσεις και πληστριασμούς, και τότε η μοναδική του λύση θα είναι βάσει του νέου νόμου να ακολουθήσει την οδό της δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή της πλήρους διαγραφής όλων των οφειλών με την ταυτόχρονη απώλεια της διαθέσιμης περιουσίας, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα απαλλαγμένος από όλα τα χρέη. Μιλάμε για κατώτατη δόση στα 50 ευρώ, κύριε Κουρμούση, ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει υποθεί και έχει ακουστεί. Σωστό. 50 ευρώ η ελάχιστη μηνιαία δόση. Μάλιστα. Και ποσό είπαμε πάνω από 10.000 ευρώ. Σωστά. Αυτό το οποίο παρουσιάζεται έτσι απλά ως δεύτερη ευκαιρία ακούγεται καλό. Τι είναι αυτό που φοβίζει πολύ περισσότερο, να το θέσω διαφορετικά, τότε τους επαγγελματοβιοτέχνες από τη μία, τον κύριο κριτικό από την άλλη, ως Ομοσπονδία Προστασίας Καταναλωτών Δανειοληπτών, φοβούμενοι ότι έρχεται πραγματικά ένα τσουνάμι πληστηριασμών που δεν θα περιλαμβάνει μόνο την πρώτη κατοικία, δεν θα περιλαμβάνει μόνο τις επιχειρήσεις, θα έχουμε εδώ να δούμε ακόμα και κατασχέσεις πληρωμής ανθρώπων. Τι είναι αυτό, γιατί αυτός ο φόβος? Αυτός ο φόβος δεν σχετίζεται με αυτό το νόμο. Δηλαδή, όντως αναμένεται να υπάρχει μια επιδείνωση στην οικονομία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Άρα λοιπόν κάποιοι δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στα χρέη τους, διότι δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αυτό δεν σχετίζεται με τον νόμο που συζητάμε σήμερα. Σχετίζεται με το ότι δεν θα έχουν τα επαρκή εισοδήματα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Άρα λοιπόν θα τεθεί το ζήτημα τι θα απογίνει σε αυτούς που δεν θα έχουν επαρκή εισοδήματα και τι θα κάνουν με τα χρέη τους. Οπότε η απάντηση με τον νέο νόμο είναι, σε αυτούς δηλαδή που ήδη αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ή θα το αντιμετωπίσουν, η απάντηση είναι να τα ρυθμίσουν. Τώρα, αν κάποιος έχει παντελή οικονομική αδυναμία, δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα, τότε κάνει τα 50 ευρώ, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι θέμα μιας ρύθμισης. Σημαίνει ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο και θα πρέπει να ακολουθήσει την οδό, την επίσημη οδό της πτώχευσης. Γιατί ουσιαστικά και πρακτικά έχει ήδη πτωχεύσει. Όταν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα, αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη πτωχεύσει. Ωραία. Κύριε Κουρμούση, να το θέσω και λίγο διαφορετικά, γιατί λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα τις περισσότερες φορές που θα ανοίξει αυτό το θέμα. Και ένα μήνυμα, ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αυτό που λέει το εξής, βάσει αυτού που αναφέρατε πριν από λίγο. Μα από τη στιγμή που, στην Ευρώπη γενικότερα υπάρχει αυτό το πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή της πανδημίας, η υγειονομική κατάσταση την οποία βιώνουμε αυτή την ώρα, από τη στιγμή που ξέρουμε ποια είναι τα οικονομικά αποτελέσματα, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι πηγαίναμε από lockdown, σε απαγορεύσεις ανά την Ελλάδα αλλά την Ευρώπη, δεν θα μπορούσε αυτός ο πτωχευτικός νόμος, και έτσι συνδέεται, να μην έρθει αυτή την ώρα και να μην ισχύσει από τη συγκεκριμένη ημερομηνία 1η Σέπτου, γιατί εδώ μιλάμε μέχρι το τέλος του χρόνου πραγματικά για περιουσίες που θα χαθούν. Δεν κάνει να ξεχνάμε ότι εδώ κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν και την κινητή και την ακίνητη περιουσία τους. Να πάει λίγο παρακάτω. Ήταν τόσο έντονες οι πιέσεις. Αυτό είναι πολιτικό το ζήτημα και το θέμα. Δεν γινόταν να αφήσουμε λίγο παραπίσω, να αντιδράσουμε
ενδεχόμενα παραπάνω σε αυτές τις πιέσεις θεσμών και με δανειστών, διότι θυμάμαι και τον κύριο Σταϊκούρα να λέει στο πρόσφατο παρελθόν ότι ξέρετε εσύ ότι έχει να κάνει με τις απαιτήσεις των δανειστών, βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση, δεν μπορούσαμε να το αναβάλουμε να πάμε παρακάτω. Όχι, και έτσι για να ενημερώσω τεχνοκρατικά τι ισχύει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού όντως ανέστειλε την εφαρμογή κάποιων οδηγιών. Είπε δηλαδή ότι λόγω του κορονοϊού δεν θα ισχύει το ένα ή το άλλο. Τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά στα χρέη δεν την ανέστειλε. Άρα συνεχίζει να ισχύει η ευρωπαϊκή οδηγία που, με την οποία εναρμονίζεται ο παρόν νόμος. Άρα τι λέει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία? Ή ρυθμίζεις ή πτωχεύεις. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ναι, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε χρήματα ως ενίσχυση όλων όσων έχουν πληγεί. Σε όλες τις χώρες, μιλάτε για όλες τις χώρες ή μόνο για την Ελλάδα? Προγράμματα επιδοτήσεων και τα λοιπά που συνεχίζουν μέχρι τέλος του έτους. Ναι. Παράλληλα όμως, όποιος χρωστάει θα πρέπει να ρυθμίζει τα χρέη του να πληρώνει. Είναι σαφές. Η απραξία δηλαδή του ότι απλά δεν πληρώνω και δεν κάνω τίποτα δεν είναι κάτι που το αποδέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές, που δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί εν τέλει, όταν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν την επιχείρησή τους για αυτό το διάστημα, σε αυτό το πολύ κρίσιμο 15μηνο, αυτή η οδηγία αφορά όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αφορά μόνο ωστόσο την Ελλάδα? Αυτούς τους 15 μήνες τα χρέη είχαν ανασταλεί με νόμο. Δεν υπήρχε δηλαδή υποχρέωση των πολιτών ή των επιχειρήσεων να πληρώσουν τα χρέη τους. Είχαν δηλαδή όλα παγώσει. Τώρα που τελειώνουν οι καραντίνες, αρχίζουν τα χρέη σιγά σιγά και ξεπαγώνουν. Ως παράδειγμα, αναφέρω τα χρέη προς το δημόσιο, τα κορονοχρέη, τα γνωστά, είναι παγωμένα μέχρι τέλος του έτους. Από τον Γενάρη όμως θα ξεπαγώσουν. Άρα κάποιος θα πρέπει να αρχίσει να τα πληρώνει. Αν δεν μπορεί να τα πληρώσει όλα μαζί, που είναι κάτι εύλογο και ευνόητο, θα πρέπει να τα ρυθμίσει. Mm-hmm. Έστω και σε 240 δόσεις. Αυτό λέει ο νόμος που ξεκίνησε σήμερα. Τώρα, όσον αφορά τα χρέη των τραπεζών, παρέμειναν παγωμένα μέχρι τέλη Μαρτίου. Από τις αρχές Απριλίου δηλαδή έχουν ξεπαγώσει αυτά τα χρέη και καλούνται οι πολίτες να τα πληρώσουν. Άρα, αν δεν μπορούν να τα πληρώσουν, θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία μέσω αυτού του εργαλείου να τα ρυθμίσουν σε 420 δόσεις. Μάλιστα. Σημερίζεστε, κύριε Κουρμούση, αυτό το οποίο λέγεται από την άλλη πλευρά, ότι ξέρετε αυτή την ώρα εφαρμόζεται σε εμάς τους Έλληνες ο πιο σκληρός ή η πιο σκληρή μορφή αυτού του πτωχευτικού νόμου σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και αν το σημερίζεστε γιατί? Είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν τίθεται θέμα ότι κάπου δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται σε όλους το ίδιο. Δεν υπάρχει οδηγία, ας πούμε, λιγότερη, περισσότερη. Συγκεκριμένα πράγματα λέει, ισχύουν σε όλες τις χώρες. Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η δική σας θέση. Πού έφτασε το ιδιωτικό χρέος, κύριε Κουρμούση? Το ιδιωτικό χρέος πριν την πανδημία είχε φτάσει στα 234 δισεκατομμύρια ευρώ και περιείχε τα κόκκινα δάνεια τραπεζών και funds και τα χρέη προς το δημόσιο, δηλαδή εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Προφανώς υπήρχαν και άλλα χρέη που ωστόσο δεν καταγράφονταν, ενώ χρέη για το ρεύμα, το νερό, προμηθευτές, εργαζομένους κτλ. Τώρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού τα χρέη είχαν παγώσει όλους αυτούς τους μήνες, το τελευταίο 1,5 χρόνο. Όσο σταδιακά ξεπαγώνουν, θα έχουμε και τα στοιχεία του ποιο θα είναι το επίπεδο του του ιδιωτικού χρέους. Οι εκτιμήσεις λένε ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 10%.